Ο Σφακιανός βουλευτής έχει προκαλέσει πολλές φορές στο παρελθόν με προσβλητικές δηλώσεις και αναρτήσεις του στο διαδίκτυο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παύλος Πολάκης προκαλεί με τις ενεργές του. Στη λίστα φιγουράρουν αλίστου μνήμης εκφράσεις όπως αυτή με την ομολογία περί διπλών ταμείων όταν ήταν δήμαρχος Σφακίων. Λοιπόν, εγώ εδώ και ένα χρόνο λειτουργώ διπλό ταμείο. Ένα άσπρο, ένα μαύρο. Αθυρόστομος και παραλυρηματικός, είχε πάντοτε μέτωπο με τους δημοσιογράφους. Παιδιά, να σου πω κάτι. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Όλοι σας, και δεν εννοώ εσάς προσωπικά, τα αφεντικά σας, όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Αξέχαστες θα μείνουν και οι παρεμβάσεις του εν μέσω πανδημίας, όταν έσπερνε αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων και διοργάνωνε γλέντια χωρίς ασφαλώς να φορά κανείς μάσκα. Στα χαρακτηριστικότερα στιγμιότυπα της πολιτικής διαδρομής Πολάκη και η επίθεσή του στον τότε υποψήφιο Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Κύριε Κυμπουρόπουλε, να έβαζες χαρτιά για να προσληφθείς επιμελητής Β στο ΕΣΥ με κρίση από συμβούλιο όπως οι άλλοι γιατροί και όχι έτσι. Όπως δικαιούσουν ως αμαία. Ντροπή και κρίμα να λες αυτά που λες. Ως αναπληρωτής Υπουργός Υγείας ήταν δε από τους φοδρότερους πολέμιους του αντικαπνιστικού νόμου. Καθώς δεν ήταν λίγες οι φορές που ο φακός τον συνέλαβε να καπνίζει σε κλειστούς χώρους.